θα κατάλληλε για διαβίωση κρίθηκαν έξι πολυκατοικίε γκέτον στην περιοχή Ορόκληνη, με τον έπαρχο Λάρνακα Οδυσσέα Χατζηστεφάνου να προχωρήσει στην έκδοση διατάγματο για απαγόρευση τη χρήση του. Πρόκειται για 55 διαμερίσματα, στα οποία διαμένουν ετητέ ασύλου υπό άθλιε συνθήκε, αφού πολλέ παροχέ δεν υφίστανται, με αποτέλεσμα οι πολυκατοικίε να κρίνονται επικίνδυνε για ανθρώπινη κατοίκηση. Μιλώντα για το ζήτημα στο ΜΕΓΑ, ο έπαρχο ανέφερε ότι η επαρχιακή διοίκηση τη πόλη Επανειλημμένος υπέδειξε στην ιδιοκτήτρια εταιρεία να προχωρήσει σε επιδιορθώσει με τον ιδιοκτήτη να αρνείται όπως ανέφερε, γεγονός που οδήγησε την αρχή σε αποστολή επιστολής πτέσματος στον Γενικό Εισαγγελέα, αλλά και στην έκδοση διατάγματος για απαγόρευση χρήσης των εν λόγω πολυκατοικιών. Ο ίδιο αρνήθηκε να το πράξει. Αναγκαστικά λοιπόν, στις 21 του περασμένου μήνα του Γενάρη, εμείς ετοιμάσαμε έξεση ψεύματο, την οποία αναποστήλαμε στο Γενικό Ισαγγελέα δια τα Στι 4 Φεβρουαρίου έχω εκδώσει διάταγμα το οποίο έχει επιδοθεί τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και στους ενίκους για να εκχενώσουν τα στήρια διότι έχουν κρυθεί πολύ ακατάλληλα από κάθε άποψη. Μάλιστα, ο έπαρχος επικοινώνησε με επιστολή αλλά και τηλεφωνικός με την Υφυπουργό Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση με σκοπό να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες για την μεταστέγαση των ενίκων με την ίδια να προειδοποιεί τον ιδιοκτήτη αλλά και να ενημερώνει τους ενίκους να ψάξουν για άλλη προσωρινή στέγη με τον έπαρχο Λάρνακα να δηλώνει ότι η επαρχιακή διοίκηση αναμένει αυτή τη στιγμή να οριστεί από πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα δικηγόρο, ο οποίο να προχωρήσει τη διαδικασία με βάση τον περιοικοδομών νόμο.